Σε τεντωμένο σχηνή ισορροπία στη Μέση Ανατολή, με την διπλωματία να αναβαγεί για άλλη μια φορά για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να μην καταφέρνει να εκδώσει ψήφισμα την ένατη μέρα τη ανάφλεξη. Σύνδεση με τη Χρυστάλα Βιλάνου για όλα τα νεότερα. Χρυστάλα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκητα, κυρίε και κύριοι. Όντω, νέο ναυάγιο στι διπλωματικέ παρεμβάσει για κατάβαυση του πυρό στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύραξη. Καθώ και οι δύο πλευρέ επιμένουν σε υψηλού τόνου στι θέσει του. Ο Τζο Μπάιτεν ζήτησε πάντω τηλεφωνικό από τον Βενιαμίνε Τανιάχου σε αυστηρό, μάλιστα, ύφο όπω αναφέρουν διεθνεί μεσανημέρωσει, κατάπαυση του πυρό με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να δηλώνει πω σκοπεύει να συνεχίσει τι επιχειρήσει μέχρι ότου οι Ισραηλινοί αισθανθούν ασφαλεί. Παράλληλα και η νέα προσπάθεια για έκδοση ψηφίσματο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο κενό, καθώ οι Ηνωμένε αρνήθηκαν να στηρίξουν το προτινόμενο κείμενο τη Γαλλία στο Συμβούλιο Ασφαλεία, δεν θα υποστηρίξουμε δράσει που πιστεύουμε ότι υπονομεύουν τι προσπάθειε για την αποκλιμάκωση τη βία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων μαχητών, ανέφερε ο εκπρόσωπο τη αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, μικρό ανώτερο αξιωματούχο τη Χαμά δήλωσε ότι αναμένει το Ισραήλ και οι ένοπλε οργανώσει τη Λωρίδα τη Γάζα να καταλήξουν μέσα στι επόμενε δύο ημέρε σε μια συμφωνία εκεχηρία για διακοπή των εχθροπραξιών. Είναι σαφώ μια δήλωση που αφήνει μια χαραμάδα ελπίδα για αποκλιμάκωση τη ένταση και θα δούμε πώ θα εξελιχθούν τα γεγονότα τις επόμενε ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα. Πάντω και οι δύο πλευρέ θα επιχειρήσουν να εμφανίσουν αυτού ω νικητέ αυτή τη σύραξη πριν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση. Με το Ισραήλ ήδη να πανηγυρίζει για το σημαντικό πλήγμα που επέφερε στο σύστημα με τι υπόγειε σύραγγε τη Γάζα. Μέχρι τώρα ο Ισραηλινός στρατό ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει με βολέ του πυροβολικού και από αέρο πάνω από 100 χιλιόμετρα του δικτύου των που αποκαλείται από του Παλαιστινίου ω μετρό και του είναι σαφώ πολύτιμο για την διακίνηση πολεμοφοδίων αλλά και ανθρώπων χωρί τον φόβο τη παρατήρηση ή και τη επίθεση από του Ισραηλινούς.